Γεια σας. Είμαστε από το Γενικό Λύκειο Μαραθώνα και θα σας παρουσιάσουμε το θέμα «Ο θεσμός της πολιτικής πρωτεύουσας της Ευρώπης». Πρακτικά ωφέλη και πλεονεκτήματα από την απονομή του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης σε κάποια πόλη. Αφετηρία και ιστορία του θεσμού, κριτήρια επιλογής, σημασία του όρου. Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι μια πόλη που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περίοδο ενός χρόνου, στη διάρκεια του οποίου της δίνεται η ευκαιρία να επιδείξει την πολιτιστική της ζωή και ανάπτυξη. Αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν χρησιμοποιήσει τη χρονιά εκλογής τους για να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά την πολιτιστική τους βάση και κατ' επέκταση την εικόνα τους στο διεθνή χώρο. Πώς ξεκίνησε ο θεσμός? Η έννοια της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πόλης εκπονήθηκε ως ένας τρόπος αλληλοπροσέγγισης των Ευρωπαίων κατοίκων και ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου του 1985 από το Συμβούλιο Υπουργών με πρωτοβουλία της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, η οποία θεώρησε ότι αυτός θα είναι ο τρόπος για να μπορέσουν οι πολίτες να βγουν από τα εθνικά τους σύνορα και να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, αφήνοντας πίσω τις εθνοκεντρικές τους ταυτότητες, συνειδητοποιώντας ότι συνιστούν μέρος ενός μεγάλου ανεξάρτητου ευρωπαϊκού μορφώματος που έχει ως πρωταγωνιστές τους ίδιους. Από τότε, η πρωτοβουλία βρίσκει όλο ένα αυξανόμενη απήχηση μεταξύ των Ευρωπαίων κατοίκων και έχει αποκτήσει ένα αυξανόμενο πολιτιστικό και κοινοοικονομικό αντίκτυπο με τους πολυάριθμους επισκέπτες που έχει προσελκύσει. Πρώτη ευρωπαϊκή πολιτιστική πόλη ανακηρύχθηκε η Αθήνα το 1985. Πώς επιλέγονται οι χώρες? Οι ευρωπαϊκές πόλεις πολιτισμού ορίζονταν σε διακυβερνητική βάση μέχρι το 2004. Τα κράτη-μέλη ομοφόνως επέλεγαν τις πιο πιθανές πόλεις για να φιλοξενήσουν το γεγονός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραχωρούσε μια επιδότηση στην επιλεγμένη πόλη κάθε χρόνο. Από το 2005, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής των πόλεων που θα φιλοξενήσουν το γεγονός. Το 1990, οι Υπουργοί Πολιτισμού είχαν ξεκινήσει τον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα. Το γεγονός αυτό είναι παρόμοιο με την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, αλλά διαρκεί λιγότερο και απευθύνεται συγκεκριμένα σε χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Επιτροπή παραχωρεί μια επιδότηση για τον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα κάθε χρόνο. Από το 1991, η Οργανωτασία Διαφορετικών Ευρωπαϊκών Πόλεων Πολιτισμού δημιούργησαν ένα δίκτυο που καθιστούσε δυνατή την ανταλλαγή και διασπορά των πληροφοριών ακόμη και στους οργανωτές των μελλοντικών γεγονότων. Το δίκτυο αυτό έκανε το 1994 μία μελέτη για τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Πόλης Πολιτισμού από τη δημιουργία του θεσμού ως τότε. Σύμφωνα με μελλοντικούς σχεδιασμούς, για το θεσμό κάθε χρόνο θα ορίζονται δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και κάθε κράτος θα έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει με τη σειρά του το γεγονός. Αυτό έγινε για να αποφευθεί υπερβολικά σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών για την απόκτηση του τίτλου. Οι πρωτεύουσες επιλέγονται με βάση το πολιτιστικό πρόγραμμα που καταθέτουν, εντός του οποίου πρέπει να υπάρχει έντονη ευρωπαϊκή διάσταση, να ενθαρρύνεται η ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, των κοινοτήτων και των πολιτιστικών και κοινωνικών ομάδων της πόλης, καθώς και να προάγεται η γενικότερη ανάπτυξη της πόλης και της γύρω περιοχής. Παραδείγματα υποψήφιων πόλεων. Η Λευσίνα, η Καλαμάτα και η Ρόδος είναι τρεις ελληνικές πόλεις που προκρίθηκαν να διεκδικήσουν το δίκτυο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, ώστε να καταστεί κάποια από αυτές η τέταρτη μετά την Αθήνα το 1985, τη Θεσσαλονίκη το 1997 και την Πάτρα το 2006, πόλη της χώρας μας που θα έχει κερδίσει αυτό τον τίτλο. Είναι η μοναδική ευκαιρία που θα έχει τουλάχιστον μέχρι το 2033 μία πόλη της Ελλάδας να συμμετάσχει στο θεσμό που έχει η μητέρα του, τη Μελίνα Μερκούρη, καθώς όπως λέγεται, η αρχική ιδέα για την ύπαρξη του προέκυψε σε μία συζήτηση που είχαν τον Ιανουάριο του 1983 στο αεροδρόμιο της Αθήνας η τότε Υπουργός Πολιτισμού με τον Γάλλο ομολογό της, Τζακ Λαμπ. Η τελετή έναρξη των εκδηλώσεων της διοργάνωσης 2023 Ελευσής, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ξεκινά το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου του 2023. Ανάμεσα στις πόλεις που έχουν ψηφιστεί ως πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης μέχρι τώρα, ξεχωρίζουν από την Ελλάδα η Αθήνα το 1985, η Θεσσαλονίκη το 1997 και η Πάτρα το 2006. Και τέλος, η Ελευσίνα το 2023. Οι υποψήφιες για το μέλλον μέχρι τώρα χώρες είναι οι εξής. Στόχοι του θεσμού, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και δράσεις που να δικαιολογούν την καθιέρωσή του.
αξιολογώντας τους στόχους και κυρίως τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη μιας πόλης σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, καθίσταται προφανές ότι το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς απαιτούνται η συστράτευση όλων των δυνάμεων της πόλης, αλλά και προσωπικότητων του κόσμου, του πολιτισμού στις διάφορες εκφράσεις του θεάτρου, μουσική, χώρο, εικαστικές τέχνες κλπ. Η διερεύνηση της δυνατότητας να επιδιωχθεί χρηματοδοτική στήριξη από προγράμματα και ταμεία της Ένωσης. Η επέκταση των δράσεων εκτός των στενών γεωγραφικών ορίων της πόλης και του Δήμου. Κυρίως όμως απαιτείται ευρεία και ισχυρή πολιτική στήριξη με την ανάληψη βιώσιμης δέσμευσης από τις περιφερειακές και τις εθνικές αρχές για τις αναγκαίες δράσεις. Η γενική στόχη της δράσης είναι να διασφαλιστεί και να προωθηθεί η πολυμορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη και να επισημανθούν τα κοινά στοιχεία τους, καθώς και να τονωθεί το αίσθημα των πολιτών ότι ανήκουν σε ένα κοινό πολιτισμικό χώρο. Να ενταθεί η συμβολή του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και τις προτεραιότητές τους. Η ειδική στόχη της δράσης είναι να ενισχυθεί το εύρος και η πολυμορφία και η ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτιστικής προσφοράς της πόλης, μεταξύ άλλων, μέσω της διακρατικής συνεργασίας. Να διευρυνθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες, να ενισχυθούν οι δυνατότητες του πολιτιστικού τομέα και οι δεσμοί τους με άλλους τομείς, να αναβαθμιστεί η διεθνής εικόνα των πόλεων μέσω αυτού του πολιτισμού. Πρακτικά ωφέλη και πλεονεκτήματα από την απονομή του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης σε κάποια πόλη. Έρευνες από παρελθούσες επιτυχείς διοργανώσεις έδειξαν πως κάθε ευρώ που δαπανάται για τη δράση αυτή δημιουργεί έως και οκταπλάσια προστιθεμένη αξία για τις πόλεις αυτές. Ο θεσμός πολιτικής πρωτεύουσας στην Ευρώπη είναι ένα εργαλείο αστικής διακυβέρνησης που το χρησιμοποιούν οι ηθήνοντες πόλεων προκειμένου να ενισχύσουν ή να δημιουργήσουν την πολιτιστική ταυτότητα αυτών. Δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να προβούν σε ήπιας μορφής αστικές αναπλάσεις. Δημιουργείται ή ενισχύεται το τουριστικό ρεύμα προς την πόλη, δίνεται η ευκαιρία κινητοποίησης των δημιουργικών αδυνάμεων της τοπικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται συναισθήματα υπερηφάνειας των κατοίκων της περιοχής. Ο Ιβάν Σαράρ, υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού και επικεφαλής του γραφείου ΡΙΕΚΑ, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2020 στην Κροατία, υποστηρίζει ότι με τα χρήματα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανανεωθούν υποδομές στον τομέα του πολιτισμού. Για παράδειγμα, το παλιό εργοστάσιο Ζάχαρης θα αντικατασταθεί με νέο σύμπλεγμα μουσείων, με βιβλιοθήκη και διαδραστικό μουσείο για παιδιά. Στις αποθήκες στο λιμάνι έχουν μετακομίσει ήδη οι καλλιτέχνες και έχουν στήσει εκεί τα εργαστήριά τους. Θα διοργανωθεί ένα φεστιβάλ έθνης μουσικής και γαστρονομίας με πάνω από 100 συμμετέχοντες και 30 γευστικές και μουσικές δράσεις. Στις ταράτσες των σοσιαλιστικών πολυκατοικιών θα δημιουργηθούν κήποι ως τόποι συνάντησης των γειτόνων. Η ανάληψη του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από την πόλη της Πάτρας του 2006 αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του πολιτιστικού τομέα της πόλης. Το κύριο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης ξεκίνησε επισήμως με την τελετή εγγενείων της έκθεσης Λεωνάρντο Νταβίντσι, εφευρέτης και επιστήμονας. Τα ωφέλη της πολιτιστικής πρωτεύουσας αφορούσαν τον πολιτισμό, τον τουριστικό και τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς και την αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της πόλης. Ένα σημαντικό τμήμα του προγραμματισμού της διοργάνωσης συνδέθηκε με έργα υποδομής, τα οποία ήταν απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθεί ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με σύγχρονες προδιαγραφές. Το παλαιό πτωχοκομείο Πατρών, ιδιοκτησία κοινοφελούς ιδρύματος, μετατράπηκε από την πολιτιστική σε ένα εκπληκτικό θέατρο. Αναμφίβολα, διοργάνωση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από την πόλη της Πάτρας το 2006 αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση για την πόλη προκειμένου να αναπτυχθεί οικονομικά και πολιτιστικά. Thank you.